Ακόμη και με F-16, η Πακεδανία έδωσαν άδεια στο Κίεβο να πλήττει στόχους στην Ρωσία. Βατικανό, θα ξεκινήσετε παγκόσμιο πόλεμο. Μετά από πίεση Ευρωπαίων ηγετών και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόσφατα ενέκρινε την χρήση αμερικανικών όπλων από τις Ουκρανικές δυνάμεις για πλήγματα σε ρωσική επικράτεια, επιβεβαιώνουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Από την αρχή του πολέμου μέχρι και σήμερα, το Κίεβο δεν είχε λάβει σχετική άδεια από τη ΣΥΠΑ, αφού οι Ουάσιγκτον φοβούνταν κλιμάκωση της σύραξης. Ο πρόεδρος πρόσφατα έδωσε εντολή στην ομάδα του να διασφαλίσει πως η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα που έστειλαν οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει ρωσικούς στόχους που χτυπούν την περιοχή του Χαρκόβου από ρωσική επικράτεια, δήλωσε ένας ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος. Ωστόσο, η πολιτική μας σχετικά με την απαγόρευση χρήσης πυράβλων ATACMS ή άλλων όπλων μεγάλου βεληνικούς βαθιά εντός της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει, πρόσθεσε ο ίδιος. Όπως καταλαβαίνετε, η Ουάσιγκτον επιτρέπει από εδώ και πέρα πλήγματα μόνο κοντά στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, έτσι ώστε να προστατευθούν ουκρανικές περιοχές όπως το Χάρκοβο από οπλικά συστήματα της Μόσχας που σφυροκοπούν εχθρικές θέσεις από ρωσική επικράτεια. Σε μια εξίσου σημαντική εξέλιξη, ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen ανακοίνωσε πως η Ουκρανία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει F-16 δανικής προέλευσης για να πλήττει στρατιωτικούς στόχους εντός ρωσικής επικράτειας, αν φυσικά δεν παραβαίνουν οι επιθέσεις το δίκαιο του πολέμου. Μιλώντας στις 30 Μαΐου στις Βρυξέλλες, ο Δανός Υπουργός τόνισε πως όσο αυτές οι επιθέσεις στοχεύουν ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θεωρούνται νόμιμες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οποιαδήποτε ουκρανική επίθεση στην Ρωσία με νατοϊκά όπλα θα προκαλούσε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύραξης μεταξύ των δύο χωρών, προειδοποίησε ο Καρδινάλιος Υπουργός Εξωτερικών Πιέτρο Παρολίν του Βατικανού. Ο Καρδινάλιος Παρολίν προέδισε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μιλάνο, ανέφεραν ξένα μέσα. Φυσικά, ο Υπουργός του Βατικανού μίλησε με αφορμή την αλλαγή στάσης από όλο και περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ σχετικά με την άδεια χρήσης δυτικών όπλων κατά στόχων στην ρωσική επικράτεια. Πιστεύω πως αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί οποιονδήποτε νοιάζεται για την μοίρα του κόσμου μας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση που δεν θα μπορεί κανείς να ελέγξει. Είναι μια πολύ ανησυχητική πιθανότητα, έκλεισε ο Παρολίν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.